τώρα στον κύριο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου να μένουν εντυπώσεις στον αέρα. Γιατί με κατηγόρησε ο κύριος Τζανακόπουλος, γιατί τα γυρίζω, λέει, κάθε φορά όπως τα θέλω και θα με υπερτιμούσαν, έλεγε κάτι άλλο κτλ. Ακούστε, κύριε συνάδελφε, ποιος τα γυρίζει όπως τα θέλει, για να συνεννοούμαστε. Όταν σας τσακώσανε στο γραφείο της κυρίας Δημητρίου μια μέρα πριν έρθει στη Βουλή ο Φάκελος Νοβάρτης, είπατε ότι βρεθήκατε εκεί τυχαία. Όταν σας ρωτήσανε χθες εν όρκο στην Επιτροπή, είπατε ότι πήγατε κατ' εντολήν Τσίπρα. Όταν έχεις κάνει αυτό στην ελληνική κοινωνία, να έρθει να μου πεις εμένα να τα γυρίζω Τζανακόπουλε, πάει πολύ. Αλλά δεν θα αναφερθείτε σε αυτά που αναφέρθηκε ο κ. Τζανακόπουλος. Ανοίγεται άλλο πεδίο τώρα. Πώς το αν θα μπορούσατε ποτέ να με φέρετε εσείς σε δύσκολη θέση. Και αν με φέρατε σε δύσκολη θέση, θα σας πω πότε θα ήμουν πράγματι σε δύσκολη θέση για να καταλαβαινόμαστε. Εάν ο αδερφός μου ήταν σε διαδήλωση στο Λονδίνο και φώναζε «Οι Έλληνες είναι φωνιάδες των λαών», θα ήμουνα σε πολύ δύσκολη θέση, κύριε Τζανακόπουλε, όταν είναι η χώρα στην κατάσταση που είναι. Ευτυχώς δεν έχω βρεθεί σε τόσο δύσκολη θέση. Άρα η απάντηση είναι, εσείς δεν μπορείτε ποτέ να φέρετε εμένα σε δύσκολη θέση. Και όσο και αν προσπαθήσατε να με κλείσετε στη φυλακή με την Νοβάρτης, ορισμένοι από εσάς, θα δούμε ποιοι, θα τους δει αυτούς ο ελληνικός λαός έναν-έναν, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, και εκεί, κύριε Τζανακόπουλε, αποτύχατε. Και θα δούμε που θα καταλήξει αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Χίτας. Ελάτε, κύριε Χίτα. Τώρα, κύριε Τζανακόπουλε, μην αρχίζουμε τώρα επί προσωπικού τώρα και σας παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Χίτα. Τώρα. Μα έτσι θα το πάμε τώρα. Κύριε Χίτα, να δώσουμε και ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ωραία. Ένα λεπτό. Πάρτε. Ένα λεπτό σας δίνουμε, κύριε Τζανακόπουλε. Ξέρω ότι το ύφος, η έπαρση, η αλαζονία, η αντόμινε με επιθέσεις τις οποίες εξαπολύει ο κύριος Γεωργιάδης είναι ακριβώς τα σημεία και τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν τον ακροδεξιό και βάρβαρο λόγο, τον οποίο αναπαράγει σε όλη την πολιτική του σταδιοδρομία ο κύριος, ο οποίος σήμερα θέλει να εμφανίζεται ως υπουργός της ελληνικής δημοκρατίας. Η τοποθέτησή του αυτή αναδεικνύει ύφος και ήθος που δεν ταιριάζει σε αυτό το κοινοβούλιο, καθώς στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνει είναι να αναπαράγει διάφορα δημοσιεύματα φίλων του δημοσιογράφων, τα οποία λειτουργούν με τρόπο που αμαυρώνουν υπολήψεις ανθρώπων, με τρόπο που, αν θέλετε, στοχοποιούν ακόμα και τον ίδιο μου τον αδερφό, για το γεγονός ότι βρέθηκε σε μία διαδήλωση στο Λονδίνο, για την οποία, προσέξτε κύριε Γεωργιάδη τώρα ποια είναι η διαφορά μας, για την οποία εγώ τη συμμετοχή του σε αυτή την πορεία δηλώνω απολύτως υπερήφανος και την προσυπογράφω στο σύνολό της. Διότι τι έλεγε, ότι απέναντι στον κύριο Ερντογάν δεν μπορεί να υψωθεί Ευρώπη φρούριο. Αυτή είναι η διαφορά μας, κύριε Γεωργιάδη. Όταν μας κατηγορείτε για τις ιδέες μας, όταν μας κατηγορείτε για την πολιτική μας στράτευση, εμείς δεν το βάζουμε στα πόδια όπως κάνουν οι ακροδεξιοί φίλοι σας, κύριε Γεωργιάδη, και όπως θα κάνετε και εσείς, και όπως κάνετε καθημερινά εσείς, ως κοινός ακροδεξιός, ο οποίος όταν βρίσκεται ενώπιον πολιτικής κριτικής, αμέσως τα αλλάζει, βάζοντάς το στα πόδια, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Χίτα, έχετε το λόγο. Μα τι θέλετε τώρα, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Έδωσε μία απάντηση όσο το καταλογίσατε. Από εκεί και πέρα δεν θα λύσουμε εδώ τη διαφορά της άποψής σας και της άποψης του κυρίου Τζανακόπουλου. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχει μία διαδικασία. Δεν υπήρξε στην... Δεν υπήρξε... Επί προσωπικό. Σε τι συνίσταται το προσωπικό. Σε τι συνίσταται... Εξηγήστε μας. Σε τι συνίσταται. Εξηγήστε μας. Σας λέω, εξηγήστε μας. Έχετε το λόγο. Μα δεν γράφετε τίποτα. Τώρα θα πάρετε το λόγο.
Ο κύριος Τζανακόπουλος πήρε το λόγο για να πει ότι είμαι διαχρονικά ακροδεξιός. Θα μου δώσετε 20 δευτερόλεπτα να το απαντήσω. Κύριε Τζανακόπουλε, σας παρακαλώ, κύριε Τζανακόπουλε. Κύριε Τζανακόπουλε, δεν καταγράφετε κάτι και μην διακόπτετε. Σας παρακαλώ. Ηρεμήστε, κύριε, ηρεμήστε. Ποιο είναι το προσωπικό, κύριε Υπουργέ, να ακούσουμε ποιο είναι το προσωπικό. Είπα, ο κύριος Τζανακόπουλος πήρε το λόγο για να πει ότι είμαι διαχρονικά ακροδεξιός, βάρβαρος κλπ. Είναι ορισμός του προσωπικού. Θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό. Λοιπόν, ακούστε κύριε Τζανακόπουλε. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που είπατε. Εγώ ανέφερα ένα γεγονός, ότι μια ομάδα διαδηλωτών πήγε έξω από την πρεσβεία μας στο Λονδίνο και φώναζε. Και οι Έλληνες είναι φωνιάδες των λαών. Εγώ, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν έχω την τιμή να γνωρίζω τον αδερφό σας και δεν τον ξέρω καθόλου. Εάν ο δικός μου αδερφός πήγαινε στη διαδήλωση που φώναζαν και οι Έλληνες είναι φωνιάδες των λαών, θα ντρεπόμουν. Εσείς είπατε ότι προσυπογράφετε το σύνθημα. Και επειδή το είπατε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ... Δεν απαντάτε στο προσωπικό μου, κύριε το ερώτημα Υπουργέ. Το είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Το προσωπικό δεν απαντάτε, ο κύριε Υπουργέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσυπογράφει το σύνθημα, λοιπόν, και σας οι Έλληνες είναι φωνιάδες των λαών την ώρα που κύριε η Ελλάδα δέχεται Υπουργέ, τα πειρά πολύ. Του Ερντογάν. Δεν έχετε το λόγο. Αυτό είναι το ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο, κύριε Σκήτας.